Η κακοκαιρία Αθηνά έπληξε την Κέρκυρα με την περιοχή της Σπηλιάς να πλημμυρίζει. Όπως συμβαίνει σε κάθε έντονη βροχόπτωση, οι δρόμοι στην περιοχή μετατράπηκαν ως συνήθως σε ποτάμια, ενώ στην περιοχή του Μαύρου Γάτου η στάθμη του νερού έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή αυτή δεν είναι κάτι νέο, αλλά κάθε φορά οι καταστηματάρχες της περιοχής παθαίνουν σοβαρές ζημιές σε όλα τα επίπεδα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους, καταγγέλλοντας αδιαφορία από τις αρμόδιες αρχές. Η κατάσταση είναι ναι, τα νερά μαζεύονται κάτι χρόνο εδώ, σε βροχόψωση, μολώνουν όλα, τη μυρουδιά είναι... Εσείς είστε κάτοικος εδώ, δουλεύετε? Ναι, είναι το μαγαζί μου. Η ταβέρνα. Κάτι χρόνο τα ίδια. Μόλις αρχίζουν τις βροχές, πλημμύρες. Εδώ κύριος ο Ντελής πάνω, τα φριάτια, τι μυρουδιές και αυτά τα δεν το αντέχουμε. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Μήπως μας βοηθήσουν λίγο και από το μέρος μας ό,τι χρειαστεί να γίνει κάτι. Δεν ξέρω. Έτσι, ζητάμε μια βοήθεια. Εγώ μόνιμο, κάτι χρόνο. Φέτος δύο φορές το καθαρίζω. Α, το φρεάτιο το καθαρίζετε μόνοι σας? Κάτι χρόνο, ναι. Ναι, έχω και την απόδειξή μου. 100 ευρώ μου πήρε. Κάτι φορές από 100 σάρικο. Έχετε προσπαθήσει να επικοινωνήσετε με κάποιον αρμόδιο? Όχι, από εγώ όχι, γιατί εντάξει. Για άλλους έχετε ακούσει? Εντάξει, και να πούμε, δεν πιστεύω να... Πάντα μας λένε πως... Ειδικά εδώ λένε είναι δικό σας θέμα και εγώ πάντα μόνιμο το μετωπίζω. Τώρα, για εδώ θα θέλαμε κάποια βοήθεια. Δεν ξέρω αν ο Δήμος θα μπορεί να βοηθήσει σε κάτι. Εντάξει, αν θα βρέξει κανένα 20 λεπτό, έχουμε πρόβλημα εδώ. Τρέχουν τα νερά, έρχονται τα παλιά από την παλιά πόλη, από όλη την πόλη τα νερά. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, γίνεται κάθε χρόνο, κάθε χειμώνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πλημμυρίζει το μαγαζί, τα προϊόντα αμοσκεύουν. Αυτό το πρόβλημα με τα νερά, κάθε φορά που θα βρέξει, υπάρχει και εδώ και μεγαλύτερο, πιο έντονο ακόμα και μπροστά. Εδώ προχτές, αν είχε κρατήσει άλλα 2 λεπτά αυτή η βροχή και δεν είχε κόψει, το νερό ήταν ακριβώς εδώ στο όριο. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα φρεάτια εδώ δεν καθαρίζονται καλά. Είναι καιρός, ας πούμε, που τα αφήνουν ακαθάριστα τελείως και βουλώνουν. Δεν μπορούν να πάρουν να τραβήξουν νερό. Είναι μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα για την περιοχή. Έχουν πλημμυρίσει όλα τα μαγαζιά κατά καιρούς. Ζημιές εσείς? Εγώ ζημιές δεν αφήνω πράγματα κάτω και δεν έχω πάθει ζημιές. Όχι, γιατί το γνωρίζω. Αλλά όποιος έχει αντικείμενα κάτω κτλ. Οι ζημιές είναι σίγουρα μεγάλες. Μπροστά δηλαδή, αν θα πάτε να ρίξετε μια ματιά εκεί μπροστά στο Μαύρο Γάτο που λέμε και τα λοιπά, στην είσοδο της παλιάς πόλης, εκεί είναι ακόμα πιο οξύ το πρόβλημα. Έχετε κάνει πιο συντονισμένες προσπάθειες στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να... Έχουμε πει στην πυροσβεστική, στο Δήμο, τίποτα σου λέει. Και αυτό γίνεται γιατί έχουν μπερδέψει το αποχετευτικό με τα όμπρια. Είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Πρέπει να γίνει μια δουλειά σωστή από την αρχή εκβάθρων για να μπορέσει να διορθωθεί η κατάσταση. Με πασαλήματα δεν γίνεται τίποτα. Είμαι ένας από τους πληγέντες εδώ πέρα που έκλεισα και το κατάστημά μου λόγω των πλημμυρών. Ξέρουμε από πριν ότι με το που ξεκινήσει η βροχή, είτε είναι μεγάλη βροχή, είτε είναι μικρή βροχή, είτε οτιδήποτε είναι, εμείς εδώ κάτω στη σπηλιά θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Εγώ έκλεισα προληπτικά φέτος γιατί δεν αντέχω να πλένω κατά τη διάρκεια που έχω πελάτες, να καθαρίζουμε, οι ανθρώποι να μυρίζουν τα βοθρολήματα. Τα βοθρολήματα να βγαίνουν από το μαγαζί, από τα φρεάτια μας, γιατί εκτός του ότι δεν περιμένουμε να μπουν τα νερά μέσα στο μαγαζί, ξεχυλίζουν από το μαγαζί μας προς το έξω λόγω της μεγάλης πίεσης. Είναι φανερό δηλαδή ότι τα νερά βγαίνουν πια, είναι τόσο μεγάλη πίεση, γυρίζουν όλα τα νερά ακριβώς σε αυτό το σημείο της σπηλιάς εδώ πέρα. Δηλαδή είναι κρίμα, δηλαδή δεν μπορούμε να ανοίξουμε, γιατί με την επόμενη βροχή, αν έχουμε καθαρίσει, θα ξαναγίνει αυτό και θα ξαναπλύνουμε. Κάθε μέρα δηλαδή που περνάει με τον καιρό αυτό, εμείς δεν κάνουμε άλλη δουλειά, αναλωνόμαστε σε αυτό. Οι πελάτες μας στεναχωριούνται, φεύγουν και εμείς στεναχωριόμαστε που χάνουμε τους τζίρους μας, χάνουμε τους πελάτες μας, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε κανονικά. Δηλαδή τον Οκτώβριο αυτό εγώ έχασα 4-5 μέρες. Και η στεναχώρια μου και η στεναχώρια των παιδιών και τα μεροκάματά του. Και δεν είναι μόνο φέτος, είναι κάθε χρόνο. Από όταν είμαι εδώ στην περιοχή και από ό,τι μου λένε και άλλοι συνάδελφοι, αυτό το σημείο είναι προβληματικό. Εδώ κάθε που θα βρέξει δεν είναι το τωρινό, είναι από παλιά εδώ και 15-20 χρόνια που γίνεται αυτό το κακό. Από την ώρα που φτιάξανε το πλακόστρωτο, παλιά υπήρχαν
μεγάλη τούνελ και περνούσαν και δεν είχαμε το πρόβλημα. Από την ώρα που φτιάξανε το πεζόδρομο εδώ πέρα, έβαλανε κάτι σωλήνες μικρούς και δεν έχουν πουθενά να φύγουν τα νερά. Και βλέπετε, σπάνε υπονόμοι όλοι και ανεβαίνουν όλες οι βρώμες απάνω και πλημμυρίζουν όλα τα μαγαζιά. Δηλαδή είναι χρονιαίο αυτό το κακό και δεν κοιτάει κανένας, μα κανένας, να φτιάξει αυτό το κακό που συμβαίνει. Και το βλέπουν οι τουρίστες και βγάζουν φωτογραφίες και γεννόμαστε ζήλοι σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω για πόσα χρόνια θα συνεχιστεί αυτό το κακό, αλλά είναι μεγάλη αμαρτία τα μαγαζιά να την πληρώνουν κάθε που θα βρέξει και θα πλημμυρίζομαι να χάνουν τα προϊόντα τους. Είναι αμαρτία από το Θεό, τίποτε άλλο. Έχετε απευθυνθεί σε κάποιο αρμόδιο? Σε ποιον, αφού τα βλέπουν μόνοι τους. Τα βλέπουν, περνάνε από εδώ πέρα. Δεν μπορεί να περάσει όταν βρέχει, δεν μπορεί να περάσει από εδώ πέρα. Αλλά δεν ενδιαφέρεται κανένας.